Καλησπέρα φίλες και φίλοι του NSTV. Pre-game Κώστας Σαραντόπουλος ζωντανά και αποκλειστικά από το NSTV Live. Άλλη μια εκπομπή σήμερα παρέα σας. Θα είμαστε από τις 8 μέχρι τις 9, μία ώρα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως πολύ ωραία πράγματα και ωραίες εικόνες που είχαμε στο κλειστό του Μίλωνα, στο ντέρμπι που το γειτονικό εδώ ντέρμπι Πανιώνιος Μίλωνας. Πολύ ωραίο μπάσκετ και από τις δύο ομάδες. Είχαμε επίσης νίκες αλλά και εξασφαλίσεις θέσεων στις ομάδες βόλεϊ γυναικών και αντρών αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα και ο Πανιώνιος με το Εγάλαιο τώρα στο Σαββατοκύριακο, με συγχωρείτε, την Παρασκευή 7 η ώρα που αγωνίζεται το Εγάλαιο, θα κάνει και την φιέστα στο κλειστό Βαρίκας. Ο Μίλωνας από την άλλη είναι πολύ κοντά και αυτός, βρίσκεται στην τρίτη θέση και καραδοκεί για τη δεύτερη, για να πάρει και αυτός την άνοδο στην Volley League. Οι γυναίκες Πανιώνιου, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, είχαν εξασφαλίσει και μαθηματικά πλέον, απλά κυνηγάνε να κάνουν το ρεκόρ και να ανέβουν με μόνο νίκες. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει κάποια ομάδα ποτέ στην ιστορία αυτό, στην Α2 γυναικών, στην Pre-League, και να ανέβουν οριστικά και μόνο αίτητες. Από εκεί και πέρα έχουμε να πούμε ότι αρχίσανε και τα play-off της Αντρών Volley League, εκεί που ο Μίλωνας έχει ιτηθεί στο πρώτο παιχνίδι από τον Ολυμπιακό στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη. Το άλλο αντίστοιχο ζευγάρι των τελικών είναι ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, που ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι επίσης. Τα δεύτερα παιχνίδια θα γίνουν αντίστοιχα στο κλειστό Κρούσης Πέρσης και στο κλειστό του ΠΑΟΚ στην Πηλαία. Και αναμένονται πολύ μεγάλα παιχνίδια για να δούμε ποιοι από τις δύο ομάδες θα πάνε στους τελικούς. Αυτή τη στιγμή οι φαβοροί φαντάζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Μένει όμως να το αποδείξουν και στο παρκέ. Από εκεί και πέρα έχουμε να πούμε και για τον ποδοσφαιρικό Πανιώνιο, ο οποίος έχασε βαθμούς το Σαββατοκύριακο μας πέρασε από τον ΑΟΗ Πάτου που ήρθε 1-1. Χωρίς αυτό να τον πειράζει σε οτιδήποτε αυτό τον μπορεί να επηρεάσει την άνοδο, γιατί βρίσκεται ακόμα στο συν 10 αν δεν κάνω λάθος και κρατάει μια διαφορά ασφαλείας από τον δεύτερο εθνικό. Όντας όχι αντιμετωπίσει ακόμα για τον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος, αλλά πολύ σύντομα φτάνει και αυτή η αγωνιστική. Όπως έχουμε πει, ο Πανιώνιος έχει και το μαχαίρι και το καρπούζι στα χέρια του, οπότε παραμένει το φαβορί ξεκάθαρα για να κόψει πρώτο στο νήμα και να επιστρέψει μετά από 3 χρόνια σε επαγγελματικές κατηγορίες και στην Super League 2 πιο συγκεκριμένα. Επίσης έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα για το πρωτάθλημα. Άρχαμε και επανέναρξη play-off Super League, τα οποία διακόπτονται λόγω των πολύ σημαντικών αγώνων που δίνει η Εθνική μας Ελλάδος στις 22 Μαρτίου και στις 24 αντίστοιχα για την πρόκριση της ατελικά του Euro της Γερμανίας. Ευχή όλων μας είναι να πάμε με 2 νίκες και να εξασφαλίσουμε την πρόκριση μας για τα τελικά του Euro της Γερμανίας που θα γίνει τον ερχόμενο Ιούνιο. Γιατί έχουμε 10 χρόνια να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση ως χώρα στο ποδόσφαιρο. Γιατί στο μπάσκετ σχεδόν έχουμε κλεισμένο εισιτήριο σε κάθε διοργάνωση Ευρωμπάσκετ και Μούτο Μπάσκετ που είναι το παγκόσμιο επίσης αντίστοιχα. Εκεί μας λείπει απλά η είσοδος σε ένα προελμπιακό τουρνουά που έχουμε να πάμε από το 2008. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Έχουμε και play out έναρξη το Σάββατο Κυριακό που μας έρχεται. Και μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα τα πιάσουμε σιγά σιγά ένα-ένα. Ας ξεκινήσουμε από το παιχνίδι που έγινε. Σας ξεκινήσω από μπάσκετ, γιατί έχουμε και αύριο και το αιώνιο ντέρμπι στο ΣΕΦ, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, που εκεί ουσιαστικά θα κριθεί και το πλεονέκτημα όχι της έδρας, ανάμεσα στον δύο, ποιος θα έχει το πάνω χέρι σε περίπτωση ισοβαθμίας, γιατί τώρα στο πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει την παράταση του Παναθηναϊκού, οπότε δεν παίζουν οι διαφορές στην παράταση. Επίσης αναμένεται ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Να πούμε ενημερωτικά ότι ο Παναθηναϊκός έκανε μετά από 20 χρόνια προπόνηση στο ΣΕΦ, όντας ευρωπαϊκό παιχνίδι Ευρωλίγκας, όπως γνωρίζετε, όταν οι ομάδες παίζουν εκτός έδρας
σε άλλες χώρες, π.χ. ο Παναθηναϊκός στη Μαδρίτη, ο Ολυμπιακός στο Κάουνας, είχαν πάνε πάντα μία μέρα σχεδόν πριν. Εξαρτάται τώρα αν έχει κάποια παιδιά όπως είχε όταν έπαιξε ο Παναθηναϊκός στη Μαδρίτη. Και κάνουν την τελευταία προπόνηση μία μέρα πριν το παιχνίδι στο γήπεδο του αντιπάλου που θα παίξουν. Οπότε, εντάξει, πρωτόγνωρο δεν το λες, γιατί όταν παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αντίστοιχα, οι ομάδες κάνουν προπόνηση στις έδρες τους επειδή είναι εντός Ελλάδος. Τώρα είδαμε ότι μετά από 20 χρόνια ο Παναθηναϊκός πήγε στο ΣΕΦ, έκανε τελευταία του προπόνηση στο ΣΕΦ. Λογικά φαντάζομαι θα κάνει και την πρωινή αύριο εκεί. Όπως αντίστοιχα και του χρόνου ο Ολυμπιακός φαντάζομαι στο ΆΚΑ. Κάτι που εντάξει, μια χαρά είναι, δεν είναι το κάτι το περίεργο, γιατί της αρχή τους φάνηκε περίεργο. Εντάξει, κάποιοι κλασικοί το καυστηρίασαν. Εντάξει, αυτά παιδιά δεν είναι για όλους. Όποιοι είναι σοβαροί και βλέπουν μπάσκετ και δεν είναι κάφροι, το βρίσκουν απολύτως φυσιολογικό. Αυτή η παρένθεση. Θα περάσω λίγο και στην βαθμολογία της Elite League, γιατί είπα θα ξεκινήσω με μπάσκετ. Να δώσω πολλά χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Αντώνη που ακούει αυτήν την εκπομπή. Μου στείλε και μήνυμα από τη Θεσσαλονίκη, πιστός ακροατής και οπαδός του ΠΑΟΚ. Αντώνη, χαιρετισμούς εκεί στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Πανιώνης έχει χάσει τον Βεργίνη με τραυματισμό στο μάτς που έπαιξε με το σχηματάρι. Πιο συγκεκριμένα υπέστη εξάρθρωμα τρίτου βαθμού και ακρομυοκλειδικής άθρωσης κατά τον τραυματισμό του στις αρχές του αγώνα με τον Πανεθραϊκό, με συγχωρείτε. Ο Δημήτρης Βεργίνης έχουμε τραυματίσει στην κλίδα και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο της απαραίτητης εξετάσεις, όπου με τη συνοδεία του Χρήστου Μαγκίνα τα αποτελέσματα της μαγνητικής δεν ήταν και τα καλύτερα, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε το ιατρικό επιτελείο της ομάδας με ενημέρωσή της είπε ότι ο παίχτης θα χειρουργηθεί, όπως και το έκανε, χειρουργήθηκε, τον είδαμε και στο γήπεδο το Σάββατο, με ειδικό ναύτικα στο χέρι. Να πούμε ότι η ομάδα του Πανιωνίου τελευταία ταλαιπωρείται με τραυματισμούς κατά την αρχή της σεζόν. Έχει χάσει και το Ζαν Λουί. Οπότε καταλαβαίνετε, σε μια κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος πρέπει ο coach Λικογιάννης να διαχειριστεί και τους τραυματισμούς. Εμείς να πούμε περαστικά στον Δημήτρη Βεργίνη, ο οποίος χειρουργήθηκε και όλα πήγανε πολύ καλά. Από εκεί και πέρα ο Πανιώνιος συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη θέση παρά τις εκτός έδρας θέσεις που έχει κάνει. Και πέρασε νικητής από το κλειστό Κρίσος Πέρσης, όντας γηπεδούχος κόντρα στον Μήλωνα. Σε ένα μάτσο το οποίο ξεκίνησε με τον Πανιώνιο να ξεφεύγει μέχρι και με 24 πόντους διαφορά, 25-1 ξεκίνησε, 25-2, δεν κάνω λάθος. Και μετά ο Μήλωνας κάνει μια τρομερή αντεπίθεση, κατάφερε να μειώνει τη διαφορά και κάτω από τους 10. Και στο δεύτερο ημίχρονο, στο τρίτο δεκάλεπτο, στο δεύτερο ημίχρονο, κατάφερε να περάσει και μπροστά με τον Μπράιαν, να είναι τρομερός, είναι η νέα μεταγραφή του Μήλωνα, θα σας το πω τώρα σε λίγο. Κατάφερε να περάσει και μπροστά και μάλιστα και όχι με έναν πόντο, με 4 πόντους να περάσει μπροστά, μέχρι που εκεί ήρθε ο Ιάκωβος Μιλεντίγεβιτς, πίστευτος παίχτης και με τις μικρές εθνικές ομάδες, όσοι τον θυμάστε, και έκανε τρομερό σόλο, τρίποντα από παντού, καλάθια, κλεψίματα κτλ. Ο MVP του Πανιωνίου, τρομερό παιχνίδι του Μιλεντίγεβιτς, και πήρε ο Πανιώνιος από τεράστια διαφορά μετά, έφτασε πάλι στους 15 πόντους, οπότε εκεί τα πράγματα άρχισαν και δυσκόλευαν, δεν μπόρεσε, όπως καταλαβαίνει το Μήλωνας, να επανέλθει για δεύτερη φορά από τέτοια διαφορά. Και τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους για την νίκη του Πανιωνίου στο ντέρμπι. Πολύ ωραίο πάντως στο ντέρμπι, όπως σας είπα, γιατί είχε ανατροπές πολλές, αλλά στο τέλος ο Πανιώνιος, βάσει την εμπειρία που είχε στους παίχτες και βάσει ότι ήταν σε μια τρομερή μέρα οι παίχτες τους, ειδικά ο Μιλεντίγεβιτς, αλλά κυρίως και ο Βαφιάδης, βγήκε στο Λυκογιάννη αυτή η κίνηση, διότι όπως είπαμε έχει χάσει και τον Βεργίνη, πήρε τις προσπάθειες ο μικρός ο Βαφιάδης και μάλιστα πέτυχε και 3 στα 4 τρίποτα αν δεν κάνω λάθος, και ήταν και επίσης και εκείνος πολύ σημαντικό ρόλο παίζοντας στον αλλάξη και η διαφορά του σκορ. Ήταν και συνήθως όταν έχεις και τρομερή ευστοχία και έχεις πάνω από 40% στο τρίποτο, πολύ δύσκολα θα χάσει παιχνίδι. Πρέπει και η αντίπαλη ομάδα να έχει εξίσου κοντινό ποσοστό με σένα για να είστε πάνω κάτω στα ίδια. Ο Μήλωνας δεν ήταν στα ίδια ποσοστά έξω από το τρίποντο. Παρότι έκανε ένα σπουδαίο παιχνίδι η ομάδα του Μάικ Κουρί, να πούμε καινούριο προπονητή ο Μάικ Κουρί στον Μήλωνα, δεν κατάφερε να πάρει νίκη. Αλλά
παραμένει εξίσου και εκείνος στο κυνήγι για την άνοδο στην Α1 στην Basket League. Να πούμε, αφού σας είπαμε για τον Ζακ Μπράιαν, ο οποίος έπαιζε, σε κάποια φάση έπαιζε μόνος του τον Πανιόνιο, τρομερός παίχτης. Μέχρι και οι φάδες του Πανιόνιου του λέγανε γιατί τον πήραμε εμείς αυτόν τον παίχτη. Να σας πούμε λίγο το ιστορικό της μεταγραφής. Σε μια κίνηση που ενδέχεται να αλλάξει ισορροπίες και τα δεδομένα στο πρωτάθλημα της Elite League, προχώρησε ο Μίλωνας, ο οποίος με ανακοίνωση του έκανε επίσημα την απόκτηση του Ζακ Μπράιαν. Ο Αμερικανός γκάρντ είναι ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του πρωταθλήματος, έχοντας μέσο όρο 20,9 πόντους με τον ρυθμίσει ματαρίου επίδοση που τον τοποθετεί στη δεύτερη θέση του τον πρώτο σκόρερ της Elite League. Όπως καταλάβατε, ο κύριος Ζακ Μπράιαν στο ντέρμπι με τον Πανιόνιο έβαλε γύρω στους 29 με 30 πόντους, οπότε δεν μου αποτελεί σοκ το μέσο όρο 20,9 πόντους. Για μένα, αν όχι, είναι ο καλύτερος παίχτης αυτή τη στιγμή στην Elite League και είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορούσε να παίζει άνετα στην Α1 στην Basket League. Με τη μεταγραφή αυτή, να πούμε, ο Μίλωνας με νέο προπονητή πλέον τον Mike Curry ισχυροποιείται ακόμη περισσότερο για το υπόλοιπο της σεζόν και αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πιο συγκεκριμένα, να πούμε για την ανακοίνωση του Μίλωνα. Ο Μίλωνας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον Αμερικάνο guard Zachary Denzel Bryan, ύψος 1,88, ο οποίος 27 χρονών, ο οποίος μέχρι πρώτη αγωνιζόταν με μεγάλη επιτυχία στον ρυθμίσει ματαρίου. Ο Ζακ Μπράιαν είναι γνωστό για την εκτελεστική του δυνότητα, καθώς φέτος βρίσκεται στη δεύτερη θέση των σκόρερ της Elite League με 20,9 πόντους, ενώ παράλληλα σε 24 αγώνες έχει μέσο όρο 5,5 rebound και 5,5 assist παράλληλα. Να πούμε ότι την περσινή σεζόν πάλι με τη φανέλα του ρυθμίσει ματαρίου είχε 21,1 πόντους, μέσο όρο 4 assist και 3,3 rebound. Είναι τρομερός παίχτης, σας το είπα. Στο παρελθόν είχε αγωνιστεί στη Γερμανία με την Göttingen, στην Φιλανδία με τη φανέλα της Λάχτη, στην Ιταλία με την ιστορική Καντού, για όσους ξέρουν έχει παίξει και Ευρωλίγκα η Καντού, και στην Πολωνία με την Ξάρνη. Με τον Πολωνικό Σύλλογο πήρε και το βάφτισμα του πυρός στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς συμμετείχε και στο Euro Cup. Παρότι ήταν στην Καντού, δεν έπαιξε στην δύναστη συγχρονιά από την Ευρωλίγκα, αλλά η Καντού ανέκαθεν είναι μια πολύ καλή ιταλική ομάδα. Όπως επίσης είπαμε και στο Euro Cup. Έπαιξε με την πολωνική ομάδα, την Ξάρνη. Οπότε έχει πάρει το βάθος του πυρός. Ένας παίχτης που είναι 27 χρόνια και έχει εμπειρία και από ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ανεβάζει πολύ, πολύ τον πύχη στην Elite League και είναι μια σπουδαία μεταγραφή για τον Μίλωνα και για το οπλοστάσιο του Mike Curry. Να πούμε και για τον νέο προπονητή του Μίλωνα. Να πούμε ότι παρελθόν είναι ο Νίκος Καραγιάννης. Για να διαβάσουμε και την ανακοίνωση, πέτυχε πάρα πολλά ο coach με την ομάδα του Μίλωνα. Πρωτάθλημα Γ' Εθνικής, πρωτάθλημα Β' Εθνικής, μάλιστα αίτητο πρωτάθλημα στη Β' Εθνική με αίτητο ρεκόρ και άνοδο στην Elite League μετά από 17 χρόνια για τον Μίλωνα, οπότε δεν πέτυχε λίγα ο Νίκος Καραγιάννης. Για να σας πω λίγο την αλήθεια, όταν είδα την ανακοίνωση ότι της λύσης συνεργασίας φάνηκε πολύ περίεργο, εντάξει. Μπορεί να του στεναχωρηθεί, αλλά σοκαρίστηκα γιατί είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Δηλαδή, είδατε τι έχει πετύχει τόσα χρόνια. Δεν αντιλέγω ότι ο Mike Curry δεν είναι καλός. Μια χαρά προπονητής είναι ο άνθρωπος. Απλά βάσει ότι τον Νίκο Καραγιάννη τον ξέρω λίγο παραπάνω. Γι' αυτό και το λόγο. Λοιπόν, διαβάσουμε την ανακοίνωση. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας Μπάσκετ Μίλωνα αποτέλεσε ο Νίκος Καραγιάννης. Ο έμπειρος προπονητής επέβαλε ο ίδιος την παρέτησή του μετά την ήττα από το ψυχικό. Εντάξει, ήταν σοκαριστική ήττα, αλλά και κανείς δεν περίμενε, πιστεύω, την παρέτηση. Με το σύλλογο να την αποδέχεται. Ο Νίκος Καραγιάννης αποχωρεί μετά από 5 χρόνια, έχοντας γράψει ιστορία στο σύλλογο. Καθώς είναι αυτός που οδήγησε το τμήμα μπάσκετ σε 2 συνεχόμενους ανόδους. Από Γάμα σε Β' Εθνική και έπειτα στην Α2. Με το Μίλωνα να κατακτά αίτητο στο πρωτάθλημα σε Β' Εθνική πέρσι και να επιστρέφει μετά από 17 χρόνια στη δεύτερη κατηγορία. Ανακοίνωση συλλόγου. Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστούμε για όλα. Μετά από 5 χρόνια και ιστορικές επιτυχίες, αλλά πάνω απ' όλα ειλικρινή συναισθήματα, ο Νίκος Καραγιάννης ολοκληρώνει την παρουσία του στην ομάδα μας, καθώς υπέβαλε την παρέτησή του, η οποία έγινε δεκτή από το Σύλλογο. Ο Νίκος Καραγιάννης αποτελεί τον αναμορφωτή της σύγχρονης μπασκετικής ιστορίας του Μίλωνα, με τα επιτεύγματά του να είναι ακράδαντη απόδειξη των πεπραγμένων του. Συγκεκριμένα έφερε στο Μίλωνα 2 συνεχόμενες ανόδους και 2 τίτλους εθνικών πρωταθλημάτων για πρώτη φορά στην ιστορία του Συλλόγου. Πρωταθλητής στη Γάμα Εθνική το 2021-2022 και πρωταθλητής στη Β' Εθνική το 2022-2023. Επίσης επανέφερε τον Μίλωνα στην Elite League μετά από 17 χρόνια. Παράλληλα, πέτυχε πολλά πανελλήνια ρεκόρ Β' Εθνικής με την αίτητη ομάδα του 2023. Επιπλέον, σημαντική είναι η συμβολή του και στο αναπτυξιακό επίπεδο, καθώς με δικές του πρωτοβουλίες αρκετοί νέοι αθλητές ήρθαν στις τάξεις του συλλόγου, όπως η Παναγιώτης Παγώνης και ο Θοδωρής Παυλόπουλος. Μα πάνω απ' όλα,
Ο Νίκος Καραγιάννης αποτέλεσε παράδειγμα ήθους, ακέραιο χαρακτήρα, επαγγελματισμού και ευθυνότητας. Ο Νίκος Καραγιάννης, που αποτελεί τον μακροβιότερο προπονητή της νεότερης ιστορίας του συλλόγου, έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στη μεγάλη ιστορία του Μίλνα και τον ευχαριστούμε για όλα. Νίκο, είσαι για πάντα ένας από εμάς. Ο πρόεδρος του Μίλνα, Μιχάλης Κυλαρίδης, δήλωσε σχετικά: Ο Νίκος Καραγιάννης αποτελεί ένα εξαιρετικό και σπάνιο χαρακτήρα. Έναν αυθεντικό μπασκετικό που είμαστε τυχεροί που βρέθηκε στην ομάδα, καθώς βοήθησε τα μέγιστα για την αναμόρφωση του τμήματος μπάσκετ συνολικά. Νίκο, δεν λέμε αντίο, αλλά στο Πανδύν για πάντα θα είσαι μέλος της οικογένειας του Μίλωνα. Αυτή ήταν η ανακοίνωση και της μπασκετικής ομάδας του Μίλωνα. Πάμε όμως στο πρώτο μας σκοντιάλιμα και επιστρέφουμε για την συνέχεια. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, μετά το μουσικό μας διάλειμμα. Σε αυτό το σημείο να πούμε και όλη την αγωνιστική της 26ης στην Elite League. Ελευθερούπολη Ηρακλής 69-65, Μύκονος Πανερυθραϊκός 65-95, μεγάλο διπλό του Πανερυθραϊκού μες στη Μύκονο. Δόξα Λευκάδα 3,5 84-70, Έσπερος Κόρυβος Αμαλιάδας 83-77, Παπάγου Νέρ Μεγαρίδας 73-76, σπουδαίο διπλό για την Μεγαρίδα. Αμίντας Χάρλο Αστρικού 85-78, Ψυχικό Έας Ευόσμιο 77-75, δεύτερη συνεχόμενη νίκη για το Ψυχικό στην έδρα του, και Πανιόνιος Μιλώνας 184, πιο συγκεκριμένα τα 10 λεπτά 28-14 το πρώτο, 24-29, 19-18, βλέπετε εδώ πως ισορρόπησε ο Μιλώνας στο τρίτο και μάλιστα ήταν και ο νικητής του δευτέρου δεκαλέπτου, και 29-23 στο τέταρτο δεκαλέπτο ο Πανιόνιος ήταν ο οποίος ο νικητής, γι' αυτό και η διαφορά των 16 πόντων.
Λοιπόν, να περάσουμε και στην βαθμολογία. Εκεί που ο Μίλωνας και ο Πανιώνιος μάχονται για την άνοδο τους στην Basket League. Μέσω play-off θα γίνει αυτό, να πούμε. Πανιώνιος πρώτος με 44, δεύτερη ανέβηκε η Μεγαρίδα με 43, τρίτη Ελευθερούπολη επίσης με 43, τέταρτος ο Ηρακλής με 42, πέμπτος ο Μίλωνας με 41, έκτος ο Κόρυβος Αμαλιάδας με 41 επίσης, έβδομος Ερμής Ματαρίου με 41 επίσης, 8η Δόξα Λευκάδα στη στιγμή με ισοβαθμία με τη Μύκονο, αλλά η Δόξα Λευκάδα σε υπερτερεί, οπότε είναι αυτή στην 8η θέση που κλείνει τα πρώτα τα play-off ανόδου με 39 βαθμούς, 9η Μύκονο με 39, 10η Παπαγόνη με 38, η 9η και 10η θέση να υπενθυμίσουμε ότι είναι οι θέσεις που παραμένουν στην κατηγορία χωρίς να παίξουν σε play-out και play-off αντίστοιχα, και στη ζώνη των play-out είναι 11ο Έσπερος με 37, 12ο Πανερυθριακός με 37, 13ο το ψυχικό που ανέβηκε την τελευταία θέση μάλιστα. Θυμάστε όταν λέγαμε το ψυχικό ότι κινδυνεύει, τελικά έκανε δύο σερινίκες και μία κόντρα στο Μίλωνα που δεν το περίμενε ουσιαστικά κανείς, γιατί ο Μίλωνας ήταν μπροστά σε όλο το παιχνίδι. Με τον νέο Ευόσμου τον περιμέναμε, γιατί ουσιαστικά και αυτός δεν είναι τόσο καλή ομάδα. Ήταν ντέρμπι ουραγών θα το λέγαμε, το πήρε. Και μετά από αυτές τις δύο νίκες, εντάξει, δεν έχει σώσει την κατηγορία. Ένα βαθμό είναι από κάτω ο εαυτός μου. 14ο Αμίντας με 35. Και τώρα η ζώνη του υποβασμού που πέφτουν απευθείας οι δύο ομάδες είναι ο Χαρέλος Τρικούπης με 35 και ο εαυτός μου 34. Καταλαβαίνετε ότι η διαφορά είναι δύο βαθμούς μόνο από τη σωτηρία. Οπότε δεν έχει κρυφθεί ακόμα τίποτα. Γίνεται πολύ μεγάλη μάχη για την σωτηρία στα play-out. Όπως πολύ μεγάλη μάχη θα γίνει και για το ποιες ομάδες θα πάρουν την άνοδο στην Α1 στην Basket League. Για να δούμε αν ο Πανιώνιος μετά από χρόνια επιστρέψει στην Basket League και αν ο Μίλωνας φυλάει κάτι για το τέλος, διότι και χωρίς να βγάζω πάντα έξω τη Μεγαρίδα, Ελευθερούπολη και Ηρακλή, εντάξει, και αυτές είναι τρομερές ομάδες και μπορούν να ανέβουν κατηγορία. Απλά πάντα εγώ μιλάω με την ευχή όλων για τις δικές μας ομάδες εδώ στην Ασμένη, τις τοπικές μας ομάδες. Θέλουμε να πηγαίνουν πολύ καλά. Τα έχω πει και στις προηγούμενες εκπομπές. Δεν είμαστε καθόλου κάφλοι κτλ. Εμείς αγαπάμε και τις δύο ομάδες μας στη Νέα Σμύρνη και θέλουν να μας κάνουν περήφανοι. Λοιπόν, αυτή ήταν η βαθμολογία. Θα περάσουμε και στο πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής. 27η, 16 του μηνός, Σάββατο. 4 η ώρα ξεκινάμε Έσπερος Ελευθερούπολη. 4.30 Αίας Εβός Μαμίντας. Επίσης την ίδια ώρα Ερμής Χυματαρίου Μύκονος. Ηρακλής Ψυχικός στις 5. Επίσης στις 5 Κόρυβος Αμαλιάδας με την Μεγαρίδα. Χαρίλαος Τρικούπης Πανιώνιος. Δοκιμάζεται εκτός έδρας ο Πανιώνιος το Χαρίλαο Τρικούπη. Πανερυθραϊκός Παπάγου. Και ο Μίλωνας που δέχεται την Δόξα Λευκάδας σε ένα σπουδαίο παιχνίδι στις 5 ώρα. 3 ώρα να πούμε το Πανερυθραϊκός Παπάγου. Ο Μίλωνας Δόξα Λευκάδας αναμένεται πολύ μεγάλο άλλο ένα ντέρμπι για το Μίλωνα. Και καλό είναι να γεμίσετε και να στηρίξετε την ομάδα στο κλειστό κρύο της Πέρσης. Όπως επίσης και ο Χαρέλαος Τρικούπης, ο οποίος θα υποδεχτεί τον Πανιώνιο. Χαμηλά στη βαθμολογία ο Χαρέλαος Τρικούπης. Τον θυμόμαστε από την περασμένη σεζόν που ήταν διεκδικούς ακόμα για την άνοδο στην Α1 Basket League. Και αν δεν κάνω λάθος, νομίζω είχε πάρει την άνοδο. Απλά για κάποια γραφειοκρατικά δεν ανέβηκε. Ο Πανιώνιος επίσης ήρθε η ώρα να αποδείξει ότι και στα εκτός έδρας να επανέλθει στα εκτός έδρας παιχνίδια, γιατί εκεί είναι φέτος λίγο η αχίλιο πτέρνας του. Κάνει κάτι γκέλες στα εκτός έδρας. Από ό,τι κατάλαβα και από τους παίχτες που τα δώσαν όλα, ήταν αγχωμένοι και όλα σαν τέρμι με το Μίλωνα, γιατί θέλαν να αποδείξουν μπροστά στον κόσμο τους και ότι όλο αυτό το σύννεφο γκρίνιας που επικρατούσε, μπορεί να το πείτε από κάποιους όλη αυτή τη βδομάδα, γιατί η ομάδα στα εκτός έδρας δεν πήγαινε καλά και ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι κόντρα στον Μίλωνα και έπρεπε να βγάλει ομάδα αντίδραση. Οπότε και τώρα περιμένουν επίσης μια αντίδραση, γιατί έχουμε φτάσει στα τελευταία σκαλοπάτια της διαδρομής. Οπότε κάθε ήττα τώρα πλέον κοστίζει και κάθε νίκη επίσης είναι πολύ σημαντική και ένα βήμα παραπάνω για την άνοδο. Αυτή ήταν και η 27η αγωνιστική που ακολουθεί τώρα το Σάββατο. Όλα τα παιχνίδια επίσης θα γίνουν το Σάββατο. Πριν φύγουμε από το μπάσκετ, να πούμε και για τον νέο προπονητή. Μετά που
ήρθε στη θέση του Νίκου του Καραγιάννη και ο Μίλωνας είχε βγάλει και ανακοίνωση. Νέος προπονητής του Μίλωνα, ο Μάικ Κουρίς. Στο πρόσωπο του Μάικ Κουρί βρήκε ο Μίλωνας τον αντικαταστάτη του Νίκου Καραγιάννη στην εθνική ηγεσία του Μίλωνα, την ομάδα μπάσκετ. Ο νέος προπονητής των Ερμηνιωτών βρισκόταν στον πάγκο του Αμίντα, ενώ έχει περάσει και από Παπάγο και από Παγκράτη. Η ανακοίνωση: ο Μίλωνας είναι σε ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον προπονητή Μάικ Κουρί, ο οποίος θα βρίσκεται στα ενία της ομάδας μέχρι αρχής γενομένης του ερχόμενου εντός έδρας παιχνίδι που έγινε λιγότερα στον Αμίντα. Ο νέος τεχνικός της ομάδας μας ξεκίνησε τη φετινή σεζόν στον πάγκο του Αμίντα, στον οποίο ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο της Elite League με απολογισμό 6 νίκες και 9 ήττες. Ο coach Κουρί στο παρελθόν έχει εργαστεί σε Παπάγο και Παγκράτη. Στο πλευρό του νέου προπονητή του Μίλωνα θα βρίσκεται και ο coach Αντώνης Κουρμούλης, ο οποίος έχει εργαστεί σε πολλές ομάδες Α1 αντρών και γυναικών και έχει εμπειρία και από μικρές ηλικίες. Τελευταία του ομάδα ήταν η Ακαδημία του Ολυμπιακού, στην οποία ήταν μαζί με τον Μπάρλο και Τσαλδάρη. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Μίλωνα για τον νέο προπονητή στο μπάσκετ, Μάικ Κουρί. Και νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι να πούμε άλλο για το ντέρμπι, για το λεγόμενο τοπικό ντέρμπι που έγινε στο κλειστό του Κρίσου Πέρσης. Θέλω να αφήσουμε το μπάσκετ και οι δύο ομάδες μας αγωνιζόντουσαν αντίπαλες. Να περάσουμε στο βόλεϊ, εκεί που ο Μίλωνας πήρε την τρίτη θέση στην Volley League. Πέρασε τον ΠΑΟΚ. Θυμάστε που το λέγαμε ότι ήταν ντέρμπι και οι δύο ομάδες ήταν μαζί, αλλά ο ΠΑΟΚ υπερτερούσε τη βαθμολογία, αλλά κάποιες γέλες στις τελευταίες του ΠΑΟΚ και κάποιες νίκες του Μίλωνα συγκεκριμένα, βασικά όχι μόνο νίκες, αλλά και νίκες σετ, διότι λέγαμε στο Μελίνα Μερκούρι, αν ο Μίλωνας καταφέρει και πάρει δύο σετ, θα είναι πάνω από τον ΠΑΟΚ στην βαθμολογία, γιατί πήρε δύο πόντους. Και το κατάφερε αυτό και όλας είχε κάνει και 0-2, αν θυμάμαι, και όλοι πιστεύαμε ότι μπορούσε να πάρει και την νίκη με στο Μελίνα Μερκούρι, αλλά ο Ολυμπιακός με την εμπειρία του κατάφερε να κάνει 2-2 τα σετ και στο τελευταίο, στο tie break, να επικρατήσει και να κάνει το 3-2 σετ. Αλλά ο Μίλωνας και πάλι κερδισμένο και διότι βγήκε τρίτος, αλλά θα έπεσε πάνω στον Ολυμπιακό για τα play-off των τελικών, εντάξει. Αλλά επίσης μας έχει χαρίσει φέτος αρκετές χαρές και στον κόσμο του ο Μίλωνας. Υπάρχει γενομένης από την τρομερή πορεία που έκανε στο Τσεφ Κάπ στην Ευρώπη. Οπότε δεν μπορεί και να γυρίσει κάποιος να του πει και κάτι. Έχει κάνει τρομερή πορεία στο πρωτάθλημα, τρίτος τερμάτισε. Να σας πούμε και πιο συγκεκριμένα κιόλας και τα βαθμολογίες, αγώνες τώρα στο group των play-off που επίσης αγωνίζεται η ομάδα της Νέας Μύρνης. Πιο συγκεκριμένα είχαμε τα play-off στα ημιτελικά Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1, 23-25 πρώτο σετ, 25-19 δεύτερο, 31-29 τρίτο, 25-23 τέταρτο. Παρότι προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ μέσα στο ΜΕΤΣ, ο Παναθηναϊκός κατάφερε και έκανε ανατροπή στα επόμενα 3 σετ και πήρε την νίκη 3-1, κάνοντας το 1-0. Όπως επίσης και ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 του Μίλωνα, 25-22 πρώτο και δεύτερο σετ και 25-21 το τρίτο. Δύσκολα επικράτησε, ο Μίλωνας το πάλεψε, αλλά δεν κατάφερε να πάρει την νίκη μέσα στο και να σπάσει το πλεονέκτημα της έδρας μέσα στο Μελίνα Μερκούρι. Να πούμε ότι στο ταμπλό της βαθμολογίας παίζεται, είναι στις 3 νίκες, αν χρειαστεί δηλαδή. Για να δούμε ποιες δύο ομάδες θα πάνε στον τελικό και από εκεί και πέρα, αν δεν περάσει, παίζουν τότε για την τρίτη, τέταρτη θέση, αντίστοιχα Μίλωνας ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός Μίλωνας, δεν ξέρουμε, εντάξει τα φαβορί αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα, εντάξει το Παναθηναϊκός, τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να θεωρήσει φαβορί, είναι ο Παναθηναϊκός το φαβορί, απλά εντάξει το Ολυμπιακός Μίλωνας, νομίζω ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρα το φαβορί, να δεις στους τελικούς, αλλά εντάξει, θα δούμε. Ευελπιστούμε να δούμε ωραία παιχνίδια. Να πούμε το πλεονέκτημα το έχει οι ομάδες που τερμάτισαν από πάνω, οπότε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα παίξουν και τα δεύτερα παιχνίδια στις έδρες τους.
για την θέση 5ο-7ο είναι ο Άθλος Ορεστιάδας, η Κηφισιά και ο Πειραιώς Πολύχνης. Και στα play out θα είναι η Καλαμάτα με τον Φίνικα Σύρου. Για να δούμε ποιος θα σωθεί. Φίνικα Σύρου, ιστορική ομάδα, βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Μένει να δούμε και εδώ τι θα γίνει. Να πούμε ότι στις 10 του μηνός η Καλαμάτα υποδέχεται το Φίνικα Σύρου, ιτήθηκε 2-3 σετ. Και ο Άθλος Ορεστιάδας την Κηφισιά για τις θέσεις 5 με 7η, 3-0 ο Άθλος Ορεστιάδας εύκολα την Κηφισιά. Κάτι άλλο που πρέπει να προσθέσουμε για το βόλεϊ, για το βόλεϊ του Μίλωνα, τον βόλεϊ αντρών του Μίλωνα, είναι ότι ανανέωσε με, με τον Μίλωνα ο Σάκης Ψαράς μέχρι το 2026. Μαζί μέχρι το 26, όπως γράφει η ανακοίνωση. Μίλωνας και Σάκης Ψάρας ανανέωσαν τη συνεργασία τους έως το 2026 με τον έμπειρο προπονητή που έχει οδηγήσει σε σπουδαίες επιτυχίες στην ομάδα βόλεϊ του συλλόγου τα τελευταία 4 χρόνια και παραμένει στην τεχνική ηγεσία. Η ανακοίνωση του συλλόγου, η διοίκηση του ΑΟΝ Μίλων και ο Σάκης Ψάρας βρίσκονται σε ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουν την ανανέωση συνεργασίας μέχρι το 2026. Η συμφωνία για νέο διαιτές συμβόλαιο επιτέθηκε μετά από συζητήσεις και ταύτιση απόψεων όχι μόνο στα επαγγελματικά, αλλά και στο κοινό όραμα να συνεχίσει ο Μίλωνας την επιτυχημένη του πορεία σε Ελλάδα και Ευρώπη, αναβαθμίζοντας τα δεδομένα του ελληνικού αντρικού βόλεϊ. Ο Σάκης Ψάρας δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος και ικανοποιημένος, διότι στην καλύτερη χρονιά στην ιστορία του τμήματος βόλεϊ ανδρών του Μίλωνα, η διοίκηση αναγνώρισε την προσπάθεια και τις θυσίες που έκανα όλα αυτά τα χρόνια μαζί με τους συνεργάτες μου. Δημιουργήσαμε συναισθήματα, γράψαμε ιστορία και αλλάξαμε ισορροπίες στο ανδρικό βόλεϊ. Όλη αυτή η πορεία δημιούργησε επαγγελματικό και συναισθηματικό δεσμό. Πάνω σε όλο αυτό το οικοδόμημα θέλουμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε και την επόμενη διετία. Είμαι περήφανος που είμαι μέλος της μεγάλης οικογένειας του Μίλων. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τη διοίκηση του Μίλωνα. Παρότι έχουμε μπροστά μας τις προκλήσεις των ημιτελικών play-off πρωταθλήματος και του Final Four του Κυπέλλου αντίστοιχα, έχουμε αρχίσει το σχεδιασμό για τη σεζόν του 2024-2025. Αισθάνομαι πως μαζί με τους συνεργάτες μου έχουμε να δώσουμε πολλά στο σύλλογο και στο άθλημα. Προχωράμε». Να πούμε εδώ ότι ο Σάκης Ψάρας είναι γεννημένος 1η Ιουνίου 1973 και με την πλούσια επιτυχημένη καριέρα του ως αθλητής Πασαδόρος ξεκίνησε την προπονητική καριέρα του στη Volley League με τον Εθνικό Πειραιά το 2016, με τον οποίο ανέβηκε στη Volley League και τη σεζόν 2017-2018 έφτασε στην 7η θέση μεταξύ 12 ομάδων. Ακολούθησαν συνεργασίες με Ηρακλή Χαλκίδας και ΠΑΟΚ και από το 2020 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Μίλωνα που μόλις επέστρεφε στην Volley League. Το 2021 ο Μίλωνας τερμάτισε στην 6η θέση, το 2022 στην 5η θέση, το 2023 στην 4η θέση και βγήκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη, ενώ το αποκορύφωμα ήταν η εκλεκτική σεζόν της φετινής περίοδου, το 2023-2024, που εξασφάλισε την 3η θέση στην κανονική διάρκεια και την 5η θέση στο CHEF Cup, ενώ η ομάδα συνεχίζει στα ημιτελικά των play-off της Volley League, αλλά και στο Final Four του Κυπέλλου για 3η φορά και 2η συνεχόμενη ιστορία του θεσμού, που μάλιστα στον ημιτελικό του Final Four στη Λάρισα 29-31 Μαρτίου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Οπότε αναμένεται και εκεί σπουδαίος ημιτελικός κυπέλλου και ευχή όλων είναι ο Μίλωνας να καταφέρει να περάσει τον Παναθηναϊκό και να πάει στον τελικό, που και εκεί γιατί όχι να το κατακτήσει. Οπότε όπως καταλαβαίνετε ο Μίλωνας τα τελευταία χρόνια στο βολέι αντρών, αλλά και γυναικών, αλλά επειδή μιλάμε για το βολέι αντρών αυτή τη στιγμή, έχει πετύχει πάρα πολλά και ο coach Ψάρας ανταμείβεται γι' αυτό και δίκαια μπορώ να πω κι εγώ. Τρομερή πορεία τα τελευταία 4 χρόνια του Μίλωνα, βήμα-βήμα από ό,τι καταλάβατε και από αυτά που σας διάβασα. Και ειδικά τη φετινή πορεία που έφτασε να είναι στις 5 καλύτερες ομάδες του CHEF Cup της Ευρώπης. Και αυτό δείχνει κάτι, έτσι δεν είναι. Μόνο τυχαίο δεν είναι. Όπως επίσης και ότι κάθε χρόνο ανεβαίνει ένα σκαλί στο βάθρο της Volley League. Φέτος τερμάτισε τρίτος και όπως προανέφερα έχει παίξει, ξεκίνησε με ήττα, αλλά εντάξει έχουν πετύχει πάρα πολλά η ομάδα. Και εδώ που έχει φτάσει είναι τρομερό το επίπεδο. Βόλεϊ. Λοιπόν, αυτά και για το βόλεϊ του Μίλωνα. Πριν περάσουμε και στο βόλεϊ του Πανιωνίου, θέλω να
Πάμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα εμείς, να ξεκουραστεί και λίγο εσείς, και επιστρέφουμε με Βόλεϊ Πανιωνίου.
Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Ίσως όπως σας είπα, θα περάσουμε και τώρα στο βόλεϊ του Πανιωνίου. Ξεκινώντας βέβαια ότι από την άνοδο του Φλίσβου, είναι η πέμπτη άνοδο στην καριέρα μου και η πιο γλυκιά, είπε ο νεόφυτος, ο προπονητής του Φλίσβου. Αναφέρθηκε στην παρθενική άνοδο της ομάδας στη Βόλεϊ Λίγκ, καθώς μετά από 15η νίκη εξασφάλισε τον τίτλο στην Πρεμιέρ Λίγκ και την πανηγυρική άνοδο στην επαγγελματική κατηγορία μεσοχωρητή της Βόλεϊ Λίγκ. Είναι η πέμπτη άνοδο στην καριέρα μου για ομάδα της Α2 της Πρεμιέρ Λίγκ που ανεβαίνει στην επαγγελματική κατηγορία. Δύο φορές με την ΑΕΚ, μία με τη Λαμία και μία με το Φίνικα. Σίγουρα είναι η πιο δύσκολη, καθώς το φετινό πρωτάθλημα της Πρεμιέρ Λίγκ ήταν πολύ υψηλού επίπεδου και κάποια ντέρμπι ήταν επίπεδου Βόλεϊ Λίγκ. Ευχαριστώ τους παίχτες που με ανέχτηκαν και που μαζί κάναμε αυτό το ωραίο ταξίδι. Ευχαριστώ τον πρόεδρο Δημήτρη Αγγελόπουλο για την τιμή που μου έκανε να μου αναθέσει την ομάδα. Τον διευθυντή της ομάδας Αλέξη Αναγνωστόπουλο, τον Νίκο Παπά, τον συνεργάτη μου, Γιώργο Καπέλα και όλους τους συνεργάτες μου και το staff. Έχουμε ένα τελευταίο μάτς με τον Όφη, θα κάτσουμε λίγες ημέρες και θα πάρθουν αποφάσεις για τη νέα σεζόν. Λοιπόν, πρώτη φορά ανεβαίνει στην Volley League ο Φλίσβος, Παλαιού Φαλήρου. Εντάξει, η ομάδα ήταν αδιαφιλονίκητο το φαβορί σχεδόν από την αρχή της σεζόν και όπως άμα μπείτε και στο site το δικό μας στο NSTV αλλά και στο Pre-League θα δείτε και αντίστοιχα τις φωτογραφίες από τα χαρμόσυνα πρόσωπα των παιχτών, του staff, του προέδρου για αυτή την ιστορική άνοδο στην Volley League. Να πούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Και μαθηματικά ο Φλίσβος κατέκτησε το πρωτάθλημα. Φωτογραφίες εδώ και με τα μπλουζάκια. Βόλεϊ Λίγκ ερχόμαστε. Πρωταθλητές. Αυτές είναι ωραίες εικόνες. Με παιδάκια πολλά. Λοιπόν, ο Φλίσβος, όπως προαναφέραμε, έγραψε ιστορία το μεσημέρι του Σαββάτου στη Σοφία Μπεφών. Καθώς εξασφάλισε την άνοδό του στην Βόλεϊ Λίγκ και το πρωτάθλημα στην Pre-League Ανδρών. Η ομάδα του Νίκου Νεόφυτου, μια αγωνιστή με το φινάλε της ανοιχτής περίοδου, βρίσκεται στο συν 4 από τον δεύτερο Όφη. Και το παιχνίδι κόντρα στους κριτικούς στην επόμενη ομάδα, μόνο ντέρμπι δεν είναι, βαθμολογικά διάφορο. Καθώς πήρε την άνοδο, όπως είπαμε, ο Φλίσβος, μετά την ήττα του στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος έτρεξε ένα σερί 14 νικών που του έδωσαν την παρθενική του άνοδο στη μεγάλη κατηγορία του ανδρικού βόλεϊ. Τρομερό αυτό το στατιστικό. Μετά την ήττα της πρώτης αγωνιστικής, πήρε και τα 14 παιχνίδια στη συνέχεια η ομάδα του Νεόφυτου. Όφη Πανιώνιος Άρης Κυρακλής αγωνιστούν στα play-off της ανόδου, με εξαίρεση τον Όφη που έχει εξασφαλίσει την δεύτερη θέση στην κανονική περίοδο. Τελευταία αγωνιστική την επόμενη εβδομάδα θα βάλει τα ζευγάρια των play-off. Για πιο συγκεκριμένα, 17η αγωνιστική, όλα τα παιχνίδια το Σάββατο, 9 Μαρτίου γίνανε, Ηρακλής Εθνικός 3-0, σετ. Ο Πανιώνιος στήθηκε εδώ στο Βαρίκας 0-3 από τον Άρη. Ήταν για την ομάδα της πόλης μας, η οποία θα διεκδικήσει την άνοδό της στα play-off. Φλίσβος Εφέσης Φλόρινας 3-1. Αόγια Λίον Όφη 0-3. Αυτά ήταν τα παιχνίδια της πρωτελευταίας αγωνιστικής 17ης. Στη βαθμολογία ο Φλίσβος με 39 βαθμούς εξασφάλισε την άνοδό του. Στο μείον 4 και δεύτερη θέση που έχει εξασφαλίσει ο Όφη με 35. Τρίτος ο Πανιώνιος με 29 βαθμούς. Τέταρτος ανέβηκε ο Άρης με 27 μετά την νίκη του μέσα στη Νέα Σμύρνη. Έκτος ο Έφεσος Φλόρινας με 19. Έβδομος ο Αόγια Λίον με 17. Όγδος ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης με 8 και ένατος και ουραγός ο Πανερυθρέκος με 5 βαθμούς. Περάσουμε να πούμε και την επόμενη αγωνιστική. Και τελευταία αγωνιστική. Όφη Φλίσβος Παλαιού Φαλήρου. Αδιάφορο, όπως είπαμε, το ντέρμπι, δεν θα κρίνει τίποτα. Εθνικός Αλεξανδρούπολης Αόγια Λίον. Πανερυθρέκος Ηρακλής. Και Ήφεσος, Φλόρινας, Πανιώνιος. Όλα τα παιχνίδια είναι προγραμματισμένα για το Σάββατο. Στις 2 το Όφη Φλίσβος και τα υπόλοιπα στις 3 η ώρα μαζί με το μάτι του Πανιωνίου στη Φλόρινα με κόντρα στον Ήφεστο. Όπως καταλαβαίνετε, ο Πανιώνιος θα διεκδικήσει την άνοδο στα play-off και ευχή όλων μας είναι να γίνει η δεύτερη ομάδα που θα πάρει το χρυσό εισιτήριο για τη Volley League. Παρότι θα έχει αντιμετωπίσει μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Όφη, οι κριτικοί έχουν επίσης μια τρομερή ομάδα, οπότε δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Αλλά εμείς δίνουμε την ευχή μας πάντα και είμαστε αισιόδοξοι για το καλύτερο. Λοιπόν, να πούμε επίσης, να περάσουμε επίσης αφού είμαστε στον Πανιώνιο, πριν πάμε και στο γυναικείο βόλεϊ του Μήλωνα.
ότι η ομάδα του Πανιωνίου είναι ασταμάτητη, έχει 20-20 νίκες, νίκησε και τον 3-0 τον Τζάουν για την 20η αγωνιστική της Pre-League και έχει φτάσει στους 60 βαθμούς με 20-20 νίκες. Και οι ανέρθριες που είναι ήδη πρωταθλήτρες πανηγύρισαν τον Άντρο της Volley League και θέλουν απλά άλλες δύο νίκες στα μάτς που απομένουν για να ολοκληρώσουν το απόλυτο πρωτάθλημα. Ένα επίτευγμα που αν μη τι άλλο θα είναι εντυπωσιακό. Τα σετ 17-25, 18-25 και 19-25. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το παιχνίδι της Παρασκευής. Ας μια παρένθεση να πούμε ότι για το βόλεϊ ανδρών, ωραία, με διορθώνει ο φίλος ο Θοδωρής, ανανέωσε. Όχι, όχι, το, μα τώρα θα το έλεγα, φίλε Θοδωρή. Όχι, ναι, όχι, με μπέρδεψε, νόμιζα ότι για το βόλεϊ ανδρών. Σωστά, για το βόλεϊ γυναικών, εκτός ότι έχει με το εργάλεο την Παρασκευή σε 7 η ώρα στο κλειστό Βαρύκα σε τη Φιέστα, ευχόλου να κερδίσει και το εργάλεο και την τελευταία αγωνιστική που θα σας πω αναλυτικότερα. Να πούμε ότι το ανανεώνει με τον Γιάννη Χαριτονίδη για την επόμενη χρονιά στην Volley League πλέον η γυναική ομάδα του Πανιωνίου. Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση του Πανιωνίου, η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Volley Γυναικών του Πανιωνίου ανακοινώνει την ανανέωση συνεργασίας της με τον Γιάννη Χαριτονίδη. Μετά την άκρως επιτυχημένη φετινή χρονιά, ο προπονητής του ιστορικού παραμένει στην τεχνική ηγεσία και ήδη έχουν ξεκινήσει το σχεδιασμό ενόψει τη νέα σεζόν που θα βρει την ομάδα μας στη Volley League. Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο coach δήλωσε: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την έως τώρα συνεργασία με την ομάδα. Η διοίκηση είναι κοντά μας σε ό,τι χρειαστούμε. Από εκεί και πέρα είναι διαφορετικό το πρωτάθλημα της Pre-League σε σχέση με την Volley League και οι απαιτήσεις είναι εξίσου διαφορετικές. Οπότε συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά και εύχομαι να πετύχουμε τους στόχους μας». Ήταν οι δηλώσεις μετά την επίσημη ανανέωση του Γιάννη Χαριτονίδη με τον Πανιόνιο. Λοιπόν, και να περάσουμε και στην βαθμολογία. Εκεί που ο Πανιόνιος 60 βαθμούς και 20 στα 20, δεύτερης η Αμαζόνιος με 48, τρίτος ο Μήλωνας που θα διεκδικήσει επίσης την άνοδο με 44 βαθμούς, τέταρτος ο Απόλλων Καλαμάτας, πέμπτος ο Ζάουν, έκτη τα Βρυλίσια, έβδομο η Ελπής, όγδοη η Κόρινθος, ένατη η Πρέβεζα, δέκατη ο Άο Πορφύρας, ενδέκατη η Άψη Ναυάρχου Βότση και ουραγό στο Εγάλεο, οπότε δεν νομίζω ότι θα βρει κάποια συγκεκριμένη δυσκολία ο Πανιόνιος. Αλλά εντάξει, όλα κρίνονται επί του αποτελέσματος. Φαβοροί υπάρχουν στα χαρτιά. Εντάξει, θα είναι και λίγο ξέρεις, η λύκα της Φιέστας, θα γεμίσει το γήπεδο για την άνοδο. Αλλά σίγουρα ο Πανιόνιος υπερτερεί σε όλες τις θέσεις. Και να διαβάσουμε και την τελευταία αγωνιστική, θα τα πούμε βέβαια και την επόμενη εβδομάδα. Να πούμε συγκεκριμένα το πρόγραμμα, όπως είπα, Πανιόνιος υποδέχεται το Εγάλεο την Παρασκευή. Το Σάββατο η Άψη Ναυάρχου Βότση κοντράρεται με την Πρέβεζα. Η Αμαζόνιος με την ΑΣΕΛΠΗΣ. Ο Μήλωνας εντός έδρας στις 6 το απόγευμα. Το κλειστό κλειστό πέρσι με τον ΑΟΦ Πορφύρας. Η Κόρινθος με τα Βρυλίσια και ο Ζάων με τον Απόλλων Καλαμάτας. Αυτή είναι η αγωνιστική, 21η αγωνιστική και πρώτη τελευταία αγωνιστική. Τελευταία αγωνιστική έχουμε την Πρέβεζα με τον Πανιόνιο για τις δικές μας ομάδες και ο Μήλωνας πάει στα Βρυλίσια για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Βέβαια θα τα πούμε για την επόμενη Τετάρτη. Η γυναική ομάδα του Μήλωνα είναι πιο κοντά στο πλεονέκτημα της έδρας που επικράτησε και 3-0 κόντρα στον Άψε Ελπίδα. Με νίκη 3-0 έφυγε από τη Θεσσαλονίκη η γυναική ομάδα του Μήλωνα στο παιχνίδι κόντρα με την Ελπίδα Μπελοκήπων για την 20η αγωνιστή της Pre-League. Η ομάδα του Γιώργου Δεναξά συνεχίζει να κρατά γερά την τρίτη θέση που της δίνει το πλεονέκτημα έδρας στον πρώτο γύρο των play-off ανόδου. Πολύ σημαντικό αυτό. Αφού πήγε στους 44 βαθμούς και είναι στο συν 4 από τον 4ο Απόλλων Καλαμάτας. Και ο αγωνιστής με το φινάλε της κανονικής διάρκεια, ο Μήλωνας έχει την ευκαιρία ακόμη και με δίποτο κόντρα στον Πορφύρα την ερχόμενη αγωνιστική στο κλειστό του κλειστό πέρσι να κλειδώσει το πλεονέκτημα αφού ακόμη και αν χάσει. Αν η διαφορά πάει στο συν 3, οι νεοερμηνεώτες υπερτερούν σε ενδεχόμενη ισοβαθμία άμα χάσει τελευταία αγωνιστική ο Μήλωνας με την ομάδα της Μεσσηνίας, οι οποίες έχασαν 3-2 εκτός και νίκησαν 3-1 εντός. Τα σετ 15-25, 18-25 και 23-25. Η γυναική ομάδα του Μήλωνα επίσης έχει, όπως βλέπετε,
μεγάλη ευκαιρία με το πλεονέκτημα να διεκδικήσει και να γίνει η δεύτερη ομάδα της Νέας Σμύρνης που θα πάρει την άνοδο στην Volley League. Οπότε βλέπετε πως οι ομάδες μας θα πάνε περίφημα. Λοιπόν, μόνο στήριξη λοιπόν και στις δύο ομάδες της Νέας Σμύρνης και να γεμίσει και την Παρασκευή το γήπεδο και το Σάββατο που παίζει ο Μέλλον. Γιατί πιο σημαντικό βέβαια είναι το παιχνίδι για τους. Και άλλα και τα δύο είναι σημαντικά παιχνίδια. Απλά το ένα είναι φιέστα και το άλλο είναι με νίκη παίρνεις πλεονέκτημα και ένα μεγάλο αβαντάζ για τα play-off για να πάρεις εσύ την άνοδο. Γιατί η έδρα πάντα παίζει ρόλο, ασχέτως ότι οι έδρες σπάνε. Είναι πιο, πώς να το πούμε, ρεαλιστικά είναι πιο καλύτερο να παίξεις με πλεονέκτημα έδρας. Έχεις περισσότερες πιθανότητες σε ένα γεμάτο γήπεδο δικό σου με το πλεονέκτημα της έδρας στο να πας σε μια δύσκολη έδρα εκτός. Λοιπόν, αυτά και για το βόλεϊ του Μίλωνα, για, για τις γυναικείες ομάδες, Μίλωνα και Πανιωνίου. Καλή επιτυχία να πούμε στο Μίλωνα, ο Πανιώνιος έχει εξασφαλίσει την άνοδο. Και τα καλύτερα έρχονται, όπως γράφει συνήθως και ο πρόεδρος κ. Μιχάλης Πιλαρίδης. Λοιπόν, αυτά και για το βόλεϊ. Πάμε να περάσουμε τώρα στο ποδόσφαιρο, στο ποδοσφαιρικό Πανιώνιο, γιατί το ποδοσφαιρικό τμήμα της Νέας Μέσης είναι μόνο του Πανιωνίου. Ο οποίος Πανιώνιος γκέλαρε με τον ΑΟ Ιππάτου. Γλυκό πήγα την γκέλα, εντάξει δεν είναι γκέλα που στερεί κάτι από τον ιστορικό. Πιο συγκεκριμένα θα σας πούμε και την επόμενη αγωνιστική, εκτός έδρας αγωνιστική, το Σάββατο στο Χαϊδάρι ο Πανιώνιος. Ένα περίεργο δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι, δεν είναι εύκολο. Το Χαϊδάρι το είχαμε δει εδώ στην Νέα Σμύρνη, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Θα σας πούμε την αγωνιστική που μας πέρασε σε αριθμούς. Εθνικός Πειραιός Άρης Πετρούπολης 1-2, οπότε η βαθμολογία δεν μειώθηκε καθόλου. Αυξήθηκε μπορώ να πω, παρά την γέλα, με ανατροπή ο Άρης Πετρούπολης. Αλμυρός Πέραμα 25-2, Ατρόμητος Πειραιά Αγία Παρασκευή 5-0, ξέσπασε ο ουραγός Ατρόμητος Πειραιά. Ατσαλένιος Χαϊδάρη 0-2, σπουδαίο διπλό για το Χαϊδάρη πριν το παιχνίδι με τον Πανιώνιο. Επισκοπή Προοδευτική 1-1, Ελυσιακός Ηλιοπιακός 1-1, Πανιώνιος ΑΟ Ιππάτου 1-1, Φωστήρας Απόλλωνας Σμύρνης 1-1, πολλές ισοπαλίες εδώ. Και Άγιος Νικόλαος Ερμής Ζωνιανών 0-0. Ήταν γενικά αγωνιστική της ισοπαλίας. Βαθμολογικά, ο Πανιώνιος βρίσκεται στην πρώτη θέση με 13 βαθμούς πλέον μετά την ισοπαλία του για την γκέλα του Εθνικού Μέιτα, 69 βαθμούς, οπότε εντάξει ουσιαστικά είναι πολύ κοντά στο να κόψει το νήμα πρώτος. Δεύτερος ο Εθνικός με 56, ο Άρης Πετρούπολης με 3 θέση με 48, ο Ηλυσιακός 4 θέση με 46, ισόβαθμο με τον Αλμυρό στους 46, ο ΑΟ Ιππάτου ανέβηκε στην 6 θέση με 38 βαθμούς, 7ος Ατσαλένιος με 38 επίσης, το Χαϊδάρι ανέβηκε στην 8η θέση με το σπουδαίο διπλό. Διπλό παραμονής μπορεί να χαρακτηριστεί. Ένατος ο Ηλιοπιακός με 33, ο Άγιος Νικόλαος με 32 βαθμούς. Ο Απόλλωνος Σμύρνης μετά την ήττα του από τον Άγιο Νικόλαο μέσα στην έδρα του ήττα σοκ και το χ έξω στο Φωστήρα είναι στην 11η θέση και παίζει στην στα play out σε ισοβαθμία με την Επισκοπή που έχει πει 31 και στη ζώνη του υποβασμού. 13η θέση τον νομίζω Γιάννη με 29. 14η Προοδευτική με 27. 15η Παραμαϊκός με 24. Ο Φωστήρας 16 με 23. Πρώτο τελευταίο ο Ατρόμητος Πειραιάς στον τέρμπι Ουραγών πέρασε στην πρώτη τελευταία θέση με 11 βαθμούς και η Αγία Παρασκευή Ουραγός 18 με 10 βαθμούς. Υπάρχουν και αφαιρέσεις βαθμών σε κάποιες ομάδες που βρίσκονται στη ζώνη του υποβασμού. Να πούμε και καλή επιτυχία και στον Απόλλωνα Σμύρνης. Ευχιόλω να σωθεί και ο Απόλλωνας. Ομάδα από την Μικρά Ασία και αυτή μαζί με τον Πανιώνιο. Τη Σμύρνη. Λοιπόν, και να πούμε και λίγο και το πρόγραμμα τη επόμενη αγωνιστική, που είναι η 27η αγωνιστική, Άρης Πετρούπολη Ατρόμητος Πειραιά, Αγία Παρασκευή Επισκοπή. Όλα τα παιχνίδια το Σάββατο, στις 3 ώρα είναι προγραμματισμένα, διότι ακολουθεί και το τρίμερο και της καθαράς Δευτέρας. ΑΟ Ιππάτου Πειραιαϊκός, Απόλλωνος Σμύρνης Ατσαλένιος, εδώ σημαντικό παιχνίδι, Απόλλωνος Σμύρνης Ατσαλένιος. Εθνικός Πειραιός Ηλυσιακός, Ελοπιακός Άγιος Νικόλαος, Ερμής Ζωνιανών Φωστήρας, Προοδευτική Αλμυρός και Χαϊδάρι Πανιώνιος για την 27η αγωνιστική. Εντάξει, ο Πανιώνιος είναι ξεκάθαρα το φαβορί και μετά την γκέλα από το Εθνικού Πειραιός φαντάζει αδύνατο πιστεύω να χάσει ή να αγχωθεί για την άνοδο και την επίσκεψη του Super League 2. Λοιπόν, αυτά και για τον ποδοσφαιρικό Πανιώνιο.
περάσουμε λίγο και στο ελληνικό πρωτάθλημα Super League, διότι είχαμε έναρξη των play-off. Με εκπλήξεις είχαμε κάποιες εκπλήξεις. Επίσης είχαμε και κάποιες επιστροφές στη διεκδίκηση του τίτλου, διότι όσοι είχαν βγάλει τον Παναθηναϊκό εκτός διεκδίκηση ότι τα έχανε στο Καρισκάκι, και ο Παναθηναϊκός πήγε στο Καρισκάκι και με εξαιρετική εμφάνιση πήρε σπουδαίο διπλό κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο του, επικρατώντας με 1-3 του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός προερχόταν για την πολύ βαριά ήττα από την Μακάμπι Χάιφα την προηγούμενη Πέμπτη με 1-4. Και ήθελε να βγάλει αντίδραση, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν και επίσης και εκείνος σε δύσκολη θέση, διότι ήθελε νίκη. Οπότε έβγαλε αντίδραση και τρομερή αντίδραση, 1-3, σκόρισε έναν αντίπαλο και πέρασε ξανά τρίτος και στο μείον 3 από την κορυφή, διότι ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε από τον Άρη 0-1 μέσα στην Τούμπα με γκολ του Μωρόν και έβαλε φωτιά πάλι στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ επικράτησε πολύ εύκολα τη Λάμια με τρομερό γκολ του Λιβάη Γκαρσία, να πούμε, και δεν απειλήθηκε καθόλου ιδιαίτερα. Να πούμε, εντάξει, η Λάμια είναι εδώ που έφτασε, να πούμε, έχει πετύχει το στόχο της να είναι στα play-off, στην πρώτη εξάδα, οπότε από εκεί και πέρα μένει να δούμε αν κόψει από κάποιον βαθμούς. Προσωπικά εγώ πιστεύω ότι πολύ δύσκολα θα κόψει από κάποιον βαθμούς, απλά θα συμμετάσχει για την εμπειρία, έτσι πιστεύω εγώ. Και πέρα ποδόσφαιρο είναι, θα δούμε. Πρώτη αγωνιστική ήταν αυτή, να πούμε στην βαθμολογία. Η ΑΕΚ πέρασε την πρώτη θέση και πέταξε τον ΠΑΟΚ στη δεύτερη, 62 βαθμούς για την Ένωση. Ο ΠΑΟΚ έμεινε στους 60 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός τον πλησίασε στο μείον 1 στους 59, ο Ολυμπιακός πέρασε τέταρτος με 57 βαθμούς, πέμπτος παρέμεινε ο Άρης με 45 και δεν νομίζω να αλλάξει και η θέση κάτω από την τέταρτη θέση, και έκτη η Λαμία παρέμεινε στους 34. Η επόμενη αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για τις 31 Μαρτίου. Περιλαμβάνοντας τα παιχνίδια Λαμία Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Άρης Λαμία και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Έχουμε πάλι ντέρμπι, σχεδόν όλα ντέρμπι είναι τα play-off. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ σε ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι σε Λεόφορο Αλεξάνδρας. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια δεν χάνει στη Λεόφορο, στο κύπελλο και πρωτάθλημα αντίστοιχα, έχει χτίσει ένα τρομερό σερί, αλλά χάνει στην έδρα του στην Θεσσαλονίκη, στο του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω τι σερί έχει γίνει εκεί πέρα, τρομερό αυτό που γίνεται. Οπότε γι' αυτό θα αναμένεται μεγάλη μάχη, γιατί και οι δύο καίγονται για την νίκη. Όπως επίσης και το ΑΕΚ Ολυμπιακός θα είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι και θα δώσω ένα μικρό πλεονέκτημα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, διότι έχουν ευρωπαϊκούς αγώνες, έχουν ρεβάνς. Ο ΠΑΟΚ αύριο αγωνίζεται με την Δυναμό Ζάγκρεπ στην Τούμπα και ο Ολυμπιακός πάει στη Σερβία για το μάτς για τη ρεβάνς με την Μακάμπι Χάιφα. Αντικειμενικά ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερες ελπίδες από τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή να προκριθεί, διότι είναι άλλο το 2-0 και άλλο να χάσει 1-4, δηλαδή πρέπει να βάλεις 3 γκολ για να το πας στην παράταση και 4 για να προκριθείς για τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ θέλει 2 γκολ απλά για να το πάει στην παράταση. Ο ΠΑΟΚ το έχει ξανακάνει σε Τούμπα να χρειάζεται σκορ πρόκρισης, αλλά εγώ νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ότι ο ΠΑΟΚ καλύτερα τα πάει σε εκτός έδρας παιχνίδια παρά στα εντός. Εντός με τον κόσμο λίγο αγχώνεται η ομάδα, έτσι μου δείχνει εμένα, σε Ευρώπη και πρωτάθλημα. Αλλά, πάση περιπτώσει, ο ΠΑΟΚ μπορεί να το κάνει. Ήταν πολύ καλός στην Κροατία, παρότι το 2-0 και το πρώτο γκολ ήρθε από φθηνό λάθος, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί ο ΠΑΟΚ μέχρι και στο 80 να βάλει το 1-0, μακάρι να έχουν πάει όλα καλά και να μην έχει δεχτεί κάποιο γκολ, να διεκδικήσει την παράταση και από εκεί και πέρα δεν ξέρεις τι γίνεται. Εμείς να πούμε καλή επιτυχία βέβαια και στις δύο ομάδες, μακάρι να αποκτηθεί, αλλά πάντα ρεαλιστικά ο ΠΑΟΚ έχει τις περισσότερες ελπίδες να πάρει εκείνο στην πρόκριση και δυστυχώς το λέω, αν δεν πάρουν την πρόκριση ομάδες μας, τουλάχιστον να κερδίσουν, διότι βαθμολογικά πέσαμε πάρα πολύ, γιατί οι Ισραηλοί μας έχουν περάσει, οι Τσέχοι κάνουν νίκες, παρότι ιτήθηκε η Σλάβια. Από τη Μίλαν έχουν πάλι πέφτουμε βαθμολογικά στην Ευρώπη και αυτό μόνο καλό δεν είναι. Να πούμε επίσης ότι οριστικοποιήθηκε και ο τελικός του ζευγαριού που θα γίνει από ό,τι φαίνεται με τα τελευταία δεδομένα στο Βόλο. Άρης Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Άρης αντίστοιχα. 18 Μαΐου αν όλα πάνε καλά, μπορεί να καθυστερήσει να πάει και στις 22-23 Μαΐου μετά την διακοπή. Διότι 21 Μαρτίου έχουμε πολύ μεγάλο παιχνίδι στο Παπαρένα, Ελλάδα-Καζακστάν, για την πρόκρισή μας στον τελικό των play-off του Nations League που είμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτό έχει να κάνει από την πρώτη θέση που πήραμε και την άνοδο
στην γάμα κατηγορία Nations League. Είχαμε ένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Βγαίνοντας τρίτη στον όμιλο για τα πραγματικά, κόντρα σε Ολλανδία και Γαλλία, Βόρειο Ιρλανδία και Γιβραλτάρ. Και από εκεί και πέρα θα πάμε σε έναν τελικό εκτός έδρας. Τώρα Λουξεμβούργο, Γεωργία, δεν ξέρω ποιος θα είναι. Φαβορή δεν υπάρχει για μένα, παρότι η Γεωργία έχει παίζει στην έδρα της. Και αν περάσει η Γεωργία, το Λουξεμβούργο θα είναι γηπεδούχη. Επίσης, δεν έχει το πουθαρά της χέλια για το πρώτο παιχνίδι, είναι τιμωρημένος. Αλλά πιστεύω ότι η Ελλάδα με ένα καλό πρόσωπο, αφού περάσει πρώτα το Καζακστάν, το πολύ επικίνδυνο Καζακστάν θα πω εγώ, να πάρει δύο νίκες και μέσα στο Λουξεμβούργο ή μέσα στην Τυφλίδα αντίστοιχα στη Γεωργία και να πάει μετά από 10 χρόνια σε μια τελική διοργάνωση που την έχουμε όλη ανάγκη. Θέλουμε να δούμε την εθνική ομάδα. Και εδώ θα το ξαναπώ βέβαια μέχρι να φτάσει να παίξουμε τα παιχνίδια. Αν περάσει η Ελλάδα, έχει βγει ο όμιλος ήδη για όσους το γνωρίζουν, θα αντιμετωπίσει την Τουρκία, την Τσεχία και την Πορτογαλία σε έναν όμιλο που θυμίζει λίγο ομάδες του 2004. Διότι έχει υπάρχει η Τσεχία και η Πορτογαλία και η Πορτογαλία την είχαμε και στον όμιλο. Εντάξει, άλλη Πορτογαλία τότε, άλλη και τώρα. Βέβαια και τότε ήταν τρομερή ομάδα και τώρα επίσης είναι πολύ καλή ομάδα. Γενικά μας έχουν άχτη από ό,τι έχω καταλάβει οι Πορτογάλοι. Αλλά η Ελλάδα έχει τον τρόπο να κερδίσει. Αλλά ευχής όλοι να περάσουμε πρώτα στο γύρο και μετά κάνουμε κουβέντες για τα μάτς που θα έρθουν στον όμιλο. Αν περάσουμε, το πρώτο μάτς είναι με την Τουρκία, ενημερωτικά λέω. Έχει βγει και η κλήρωση των αγώνων. Στο Βεστφάλεν κιόλας. Αλλά πρώτα προέχει Καζακστάν. Βλέπουμε μετά ποιος. Λουξεμβούργο, Γεωργία. Και μακάρι να κάνουμε τις δύο νίκες και να είμαστε εμείς που θα βρεθούμε στη Γερμανία τον Ιούνιο για να παρακολουθήσουμε την ομάδα μας ξανά σε μια μεγάλη διοργάνωση. Λοιπόν, αυτά και για το ποδόσφαιρο. Να πούμε και για τα play out που έχουμε τώρα το Σάββατο, όλα τα παιχνίδια. Στις 5 Αστέρας Τρίπολης Βόλος, στις 5.30 Κηφισιά Όφη, στις 7.30 Ατρόμητος ΠΑΣ Γιάννα και στις 8 Πανετολικός Πανσεραϊκός για την πρώτη αγωνιστική των play out. Εδώ να πούμε ότι ο Βόλος έχασε την έφεση που έκανε για την εταιρεστική επίθεση του Χιλιαμπέου για τον Ανδρέα Τετέι της Κηφισιάς και χάνει το μάτι στα χαρτιά από την Κηφισιά. Νομίζω δέχτηκε και μείον 3 αν δεν κάνω λάθος. Έτσι και η βαθμολογία έχει τροποποιηθεί. Πρώτος είναι ο Αστέρας Τρίπολης 31, δεν νομίζω ότι δεν κινδυνεύει ήδη, απλά θα παίξει τυπικά τα παιχνίδια. Ατρόμητος επίσης. Πανσεραϊκός επίσης, 28 βαθμούς, Όφη 25, η Κηφισιά ανέβηκε 21, Πανετολικός 20 και η ζώνη του προβασμού είναι ο Βόλος 19 και ο ΠΑΣ Γιάννα 18. Ο ΠΑΣ Γιάννα αυτή τη στιγμή φαντάζει το πρώτο φαβορί για να μην βρίσκεται του χρόνου Super League, αλλά θα δούμε, αναμένεται μεγάλη μάχη και για τη σωτηρία στα play-out όπως και για το πρωτάθλημα στα play-off, που και εκεί φέτος βλέπουμε ένα πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα με ανατροπές στην πρώτη θέση. Και έχουμε να δούμε ακόμα πάρα πολλά παιχνίδια στα εναπολύνοντα 9 το play-off. Να πούμε επίσης ότι στο Champions League έχουμε τις 6 από τις 8 ομάδες. Σήμερα εξασφαλίζεται η οκτάδα. Real Barcelona, Bayer, Arsenal και... Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποια. Real Barcelona, Arsenal, Paris. Real Barcelona, Arsenal, Paris. Μπάγερ και Μπαρτσελόνα και αναμένουμε σήμερα τις υπόλοιπες δύο. Θες να πούμε σε ένα τρομερό ημιτελικό, η Arsenal επικράτησε απέναντι με 4-2 της Πόρτο καθώς σοφάρισε και όλες στην κανονική διάρκεια το σκορ του πρωταγωνά με 1-0. Ο Ράγια με δύο επεμβάσεις έστειλε την Arsenal στους 8 του Champions League μετά από 14 χρόνια. Λοιπόν, τα σημερινά παιχνίδια είναι η revanche της Dortmund με την PSV Eindhoven. 1-1 το πρώτο παιχνίδι και Ατλέτικο Μαδρίτης Ίντερ 1-0 το πρώτο παιχνίδι στο Μιλάνο. Αναμένονται σπουδαία παιχνίδια και τα δύο. Αυτές είναι οι ομάδες, δύο από τις τέσσερις ομάδες αυτές θα βρεθούν για να συμπληρώσουν το πάλι της οκτάδας, όπου την Παρασκευή θα έχουμε και την κλήρωση των 8 του Champions League. Αύριο έχουμε Europa League, Ολυμπιακός όπως είπαμε στη Σερβία κοντά στην Maccabi Haifa και ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα κοντά στην Dynamo Zagreb και το Conference League. Έχουμε επίσης σπουδαία παιχνίδια για το Europa League. Και οπότε είναι εβδομάδα
με πολύ μπάλα. Όπως επίσης έχουμε και το ντέρμπι των αιωνίων στο ΣΕΦ που θα κρίνει πολλά για το πλεονέκτημα της έδρας και την πρώτη τετράδα. Έχουμε σπουδαία παιχνίδια αύριο, οπότε να καθίσετε αναπαυτικά να τα δείτε ή αν δεν είστε αντίστοιχα οπαδοί Ολυμπιακοί να πάτε στο γήπεδο. Να πούμε επίσης ότι το μάτς είναι 8 παρατέταρτο, το αιώνιο ντέρμπι, διότι ο Ολυμπιακός παίζει στις 10 με την Μακάμπι Χάιφα και έγινε τροποποίηση στην ώρα, όπως είχε γίνει και με τη Virtus Bologna που είχε επικρατήσει ο Ολυμπιακός. Είχαν επίσης 8 παρατέταρτο με τη Μακάμπι και 10 με τη Virtus στο ΣΕΦ. Δύσκολο παιχνίδι αύριο, προγνωστικά δεν μπορώ να πω. Οπότε είδαμε σήμερα από τελευταία νέα, τελευταία στιγμή, ο Κωνσταντοκούμπο Βιλντόζ για Παναθηναϊκό. Walk-up λογικά θα παίξει, το πόσο δεν γνωρίζουμε. Λαρετζάκης Γκος επίσης θα είναι στο δεκάδα, αλλά επίσης δεν ξέρουμε πόσο θα χρησιμοποιηθούν. Αναμένεται δύσκολο παιχνίδι. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πάει διάκριση σε μεγάλη διαφορά. Από εκεί και πέρα ευελπιστούμε να δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και να μην είναι σαν τον τελικό κυπέλου με τόσο αστοχία. Ήταν γιατί ήταν πολύ άστοχες οι ομάδες στον τελικό κυπέλου και που είχε επικρατήσει, να πούμε, ο Ολυμπιακός. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι στον πρώτο παιχνίδι είχε επικρατήσει ο Ολυμπιακός στην παράταση με 10 πόντους, 78-88, οπότε δεν μετράνε οι διαφορές στην παράταση. Οπότε όποια ομάδα αύριο κερδίσει και με ένα πόντο, είτε ο Παναθηναϊκός είναι επειδή έχει χάσει στον πρώτο, θα έχει σε περίπτωση ισοβαθμίας το πλεονέκτημα να είναι στην πάνω θέση από τον αντίστοιχο Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός αντίστοιχα τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, μένουν 6 παιχνίδια. Ευελπιστούμε και οι δύο μας ομάδες να είναι στο Final Four και να μην διασταυρωθούν στην οκτάδα για να μπορούν να είναι μαζί στο Final Four. Και αύριο να δούμε ένα πολύ ωραίο και όμορφο παιχνίδι. Λοιπόν, επίσης συμπληρώνω ότι έχουμε για την Premier League Bournemouth Luton τώρα στις 9.30 ώρα. Και εκεί στην αρπαστικό πρωτάθλημα στην Αγγλία. Το Liverpool City ήρθε ένα με πολλές φωνές για τη Liverpool για πέναλτι. Ίσως μπορεί να ήταν, μπορώ να πω από ό,τι το είδα και εγώ. Χαμός στη βαθμολογία. Arsenal, Liverpool ισοβάθμες και ακολουθεί τρίτη City. Μονομαχία για τρεις φέτος το αγγλικό πρωτάθλημα. Και αναμένονται πολύ ωραία. Στην Ιταλία, Inter δεν το χάνει με τίποτα. Είναι 15 βαθμούς μπροστά. Όπως επίσης και στη Γαλλία, Paris Saint-Germain. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας πολύ όμορφης εκπομπής. Ήμουν ο Κώστας Σαραντόπουλος, pre-game η εκπομπή μας, απευθείας από το NSTV. Να ευχηθώ καλό τριήμερο σε όσους θα ταξιδέψετε και καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη, στη γνωστή μας ώρα, 8 με 9, εδώ στο NSTV. Pre-game, ήμουν ο Κώστας Σαραντόπουλος. Να περνάτε όμορφα. Καλό σας βράδυ.